Την τραυματική εμπειρία που βίωσε στο παρελθόν όταν με πανομοιότυπο τρόπο έχασε τη μητέρα του, επικαλέστηκε ο 44χρονος οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου που παρέσυρε και διαμέλυσε τον 66χρονο, εμφανιζόμενος στις 11 χθες τη νύχτα στο τμήμα τροχείας Χανίων. Ο 44χρονος που παρουσιάστηκε στις αρχές μαζί με τον δικηγόρο του Χρήστο Μαρκογιαννάκη, υποστήριξε ότι το μοιραίο βράδυ του τραγικού δυστυχήματος επέστρεφε στο σπίτι του στο Σταλό, έχοντας μέσα στο αυτοκίνητο τον 6χρονο γιο του. Είπε ότι είδε τη φιγούρα του 66χρονου στη μέση του δρόμου, δεν πρόλαβε να τον αποφύγει και τον χτύπησε. Είδα μετά που τρώει από το βάζανε στο φορείο. Αλλά ένα κρίμα. Ο άνθρωπος δεν πρόλαβε να κάνει δύο βήματα από το πεζοδρόμιο, να μπει στο δρόμο. Δεν πρόλαβε να κάνει δύο βήματα. Και πέρα σε αυτού με 120 χιλιόμετρα τον είχα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς του τμήματος τροχείας Χανίων, ο 44χρονος, αιτιολογώντας την εξαφάνισή του αμέσως μετά την πράξη του, ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε το αυτοκίνητο λίγα μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο κατέληξε ο άτυχος Λαχιοπόλης. Βλέποντας ότι ήταν ήδη νεκρός και ενώ το παιδί του βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, εγκατέλειψε τον 66χρονο. Και το θράσος του να φύγει, να αφήσει τον άνθρωπο και να φύγει. Εδώ χτυπάμε ζώη, σταματάμε να δούμε έστω και τη ζημιά του αυτοκινήτου μας. Και χτυπάς άνθρωπο. Και το εγκαταλείπεις στον δρόμο, στη μοίρα του και φεύγεις. Ο 44χρονος δεν κρατήθηκε από τις αρχές, καθώς δεν προβλέπεται στις περιπτώσεις πλημελήματος. Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και εγκατάλειψη του θύματος. Μετά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ο φάκελος της υπόθεσης θα σταλεί στον εισαγγελέα, προκειμένου να οριστεί δικάσιμος. Όταν αφήσουν έξω, θα το ορίσουν δικάσιμο εξαμελίας. Γιατί? Πόνος εξαμελίας. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη λίγα λεπτά πριν την έλευση του νέου έτους στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου στο ύψος της Παρηγοριάς, όταν ο 66χρονος, φεύγοντας από κατάστημα Mini Market, επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο.